το φεστιβάλ της ΚΡΕ και του οδηγητή οδεύει στα 50 του χρόνια, αποτελώντας ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ταξιδεύει και φέτος σε δεκάδες πόλεις, χωριά και νησιά, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα μαχητικής αισιοδοξίας, δημιουργική διέξοδο, πραγματική ανάσα αλληλεγγύης, συντροφικότητας και ψυχαγωγίας. Είμαστε περήφανοι για την νεολαία μας. Είμαστε περήφανοι για τους μικρότερους φίλους που ακολουθούν και συσπηρώνονται στο κόκκινο αερόστατο. Είμαστε περήφανοι για την ΚΡΕ μας που έχει καταφέρει το φεστιβάλ να μην νοσταλγεί το παρελθόν του, που συνεχώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται σε μορφές και περιεχόμενο, που συνεχίζει να αποτελεί αγωνιστικό ραντεβού για εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες που κάθε χρόνο βιώνουν μια ξεχωριστή εμπειρία εδώ μέσα. Μια αγωνιστική ανάταση, μια συγκινητική και αισιόδοξη στιγμή, πλημμυρισμένη από αφιερώματα, πολιτικές συζητήσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις. Είναι ένα ετήσιο ραντεβού με το αισιόδοξο μέλλον της ανθρωπότητας. Για τη νέα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην Ελλάδα, με τη συμβολή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, υπάρχει και δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Μπορεί να ζούμε σε ζωφερές στιγμές, όμως και μέσα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια δυνατή φλέβα οργάνωσης και διεκδίκησης. Χιλιάδες άνθρωποι που χαμογελάνε και παλεύουν με τις δυσκολίες, που διασκεδάζουν και οργανώνουν τη διεκδίκηση, που αγωνίζονται για κάθε ανάσα ανακούφισης, δυναμώνοντας ταυτόχρονα την προοπτική μιας ριζικά διαφορετικής κοινωνίας. Η δύναμη του φεστιβάλ έχει τις ρίζες της στην ανυπέρβλητη δύναμη της οργάνωσης της κομμουνιστικής νεολαίας, στην εθελοντική προσφορά και τη συνειδητή πειθαρχία των κομμουνιστών, στη συλλογική συζήτηση που γίνεται στις οργανώσεις της ΚΝΕ, στις αποστολές που αναλαμβάνουν τα μέλη της, στις ξεκάθαρες ευθύνες του καθενός, στα πλαίσια των μεγάλων μας σκοπών. Βρίσκεται τελικά στον σκοπό για τον οποίο παλεύουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ότι ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και στους μονοπωλιακούς ομίλους. Χωρίς ναι μεν αλλά, μπορεί να τοποθετείται αποκλειστικά με το κριτήριο της υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, πατώντας τις δυνατότητες που δίνει η εποχή μας. Για όλα τα παραπάνω, καταφέρνει και να ανανεώνει και να διευρύνει τους δεσμούς του με χιλιάδες νέους και νέες και με αφετηρία και σταθμό το φεστιβάλ. Γι' αυτό μπορεί και συνεργάζεται με ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού και δημιουργούν μαζί πραγματικές εκρήξεις συναισθημάτων, ανάσες δημιουργίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ της ΚΝΕ με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό, για να γεννούνται τα σκοτάδια λάμψη, με στίχους δανεισμένους από τον Ναζίμ Χικμέτ, που έχουν μελοποιηθεί υπέροχα από τον Μάνο Λοΐζο, συμπυκνώνει οι εικόνες και εμπειρίες του τελευταίου διαστήματος, δίνει το στίγμα του ΚΚΕ για το πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από την καταχνιά που φαίνεται να κατακλείζει τα πάντα. Μια ματιά μόνο σε όσα ήρθαμε αντιμέτωποι, ο λαός και η νεολαία από την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών του Ιούνιου, επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε προεκλογικά, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που σκόπισαν τη θλίψη και τον δρόμο, τον θάνατο και την καταστροφή στον Εύρο, τη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνουν ότι για το σάπιο αστικό κράτος, για όσους κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, οι βιβλικές καταστροφές στη ζωή και την περιουσία του λαού και το περιβάλλον είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε, όπως κοινικά λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι αυτές τις μέρες.
όμως η καραμέλα των ακραίων καιρικών φαινομένων δεν μπορεί να εξηγήσει τη γύμνια τους, την ανυπαρξία σύγχρονων υπομονών για την πρόληψη και την ασωπυρόσβεση, την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την εγκληματική διαχρονική πολιτική διαχωρισμού της πρόληψης από την καταστολή, την ανυπαρξία ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης και την εμπορευματοποίηση και τις αλλαγές χρήσης της γης, που σε κάθε περίπτωση ανοίγει την όρεξη για επιχειρηματικά project στις καμένες βασικές εκτάσεις και στις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις. Ακόμη και τώρα, 10 μέρες μετά τις πλημμύρες που έχουν αφήσει αβοήθητο το λαό της Θεσσαλίας, τη γύμνια τους την μαρτυρούν τα ίδια τα στοιχεία. 4.500 είναι οι πραγματικές και δες οργανικές θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα. 7.500.000 λιγότερα ευρώ έχουν δώσει φέτος στις πιστώσεις για τη μισθοσία του προσωπικού του. Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση σπαταλάει δημόσιο χρήμα για να στέλνει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Και την ίδια στιγμή ολόκληρες δημιουργίες των ΜΑΤ είδαμε να μπαίνουν απέναντι στο λαό της Αλεξανδρούπολης, που διαμαρτύρονται για να μην κοπούν τα τελευταία δέντρα που απέμειναν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της χώρας, διαθέτει μόνο 6 πυροσβεστικές δομές. Βασικά αντιπλημμυρικά έργα για τη Θεσσαλονίκη εξαγγέλθηκαν πριν 20 χρόνια και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από το 1,5 δις του επόμενου ΕΣΠΑ για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας θα δοθούν, αν δοθούν και αυτά, μόλις 50 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά ο κύριος Τζιτζικώστας μας λέει να κοιμόμαστε ήσυχοι. Και αυτά φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αλλά αυτά τα φαινόμενα αφορούν όλο τον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Το κράτος τους, που αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανό, επιτελικό, οργανωτικό και αποτελεσματικό, όταν πρόκειται να καταστήλει τους μαθητές, τους φοιτητές, τους απεργούς εργάτες και τους αγρότες, όταν διαδηλώνουν και διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους, είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει το λαό, τη ζωή και την περιουσία του. Την ίδια ώρα αφήνει ανενόχλητους, δολοφόνους εγκληματίες νεοναζί να διασχίζουν όλη τη χώρα, να φτάνουν μέχρι την Αθήνα και να κάνουν επιδρομή στερώντας τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο, φίλο και οπαδό ομάδας. Να γιατί λέμε ότι τα εθνικιστικά ναζιστικά τάγματα εφόδου δρούν με την ανοχή, αν όχι και τη στήριξη των κρατικών μηχανισμών, για να αξιοποιηθούν ενάντια στο λαό και την νεολαία ως στρατή επιχειρηματικών συμφερόντων, ως το μακρύ χέρι, οπλισμένο χέρι του συστήματος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα όσα ζούμε δεν είναι τη μοίρα μας γραφτό να τα ζούμε. Έχουν αιτία και αυτή είναι η ασυδοσία των μεγάλων ομίλων που κερδοφορούν. Μπροστά στα κέρδη τους δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι της μοίρας μας γραφτό να σπάζονται δύο λαοί στην Ουκρανία που για 70 χρόνια ζούσαν ειρηνικά μεταξύ τους. Δεν είναι της μοίρας μας γραφτό να δολοφονείται ένα νέο παλικάρι, ο Αντώνης, επειδή δεν τους άρεσε το χρώμα του. Δεν είναι της μοίρας μας γραφτό άνθρωποι να προσπαθούν να γλιτώσουν τον πνιγμό σε ταράτσες και ηλικιωμένοι πάνω σε τραπέζια και νεροχύτες, παραμένοντας αβοήθητοι για μέρες. Παιδιά να μπαίνουν στο τρένο για να φτάσουν στην αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων και να μην φτάνουν ποτέ. Οι οικογένειες ολόκληρες να τρέμουν κάθε βράδυ. Μήπως η αστυνομία μαζί με κανένα κοράκι σπάσουν αξιμέρωτα την πόρτα τους και μπουκάρουν σαν γκάγκστερ στα σπίτια τους για να τα πάρουν. Κατατρεγμένοι από πολέμους να ξεβράζονται σε ακτές ή να θάβονται στη Μεσόγειο. Αυτός ο δρόμος, αυτή η ζωή που ζούμε, δεν είναι η μόνη μας επιλογή. Σήμερα, το 2023, μέσα από κάθε πτυχή της ζωής μας, από τη μια φανερώνονται οι μεγάλες αντιθέσεις και τα διέξοδα αυτού του σάπιου συστήματος, από την άλλη όμως σε προβάλλει ότι μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς.
Είναι πολλά και αποκαλυπτικά τα στοιχεία που το επιβεβαιώνουν αυτό. Στην Ελλάδα της ανάκαμψης, του τουριστικού θαύματος και της πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, μόνο το 2022 10 δισεκατομμύρια ήταν τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. 2,6 δισεκατομμύρια ήταν το μέρισμα που μοιράστηκε στους μετόχους των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. 4,57 δις ήταν τα κέρδη των τραπεζών. 2,5 δισεκατομμύρια ήταν τα κέρδη μόνο της Μοτορόη, του Μυτιληναίου και της Hellenic Energy. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 23, 733 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι εισπράξεις των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα όμως, στα 27,2 δις ευρώ έφτασαν τα έσοδα από τη φορολογία στο κράτος, δισεκατομμύρια που βγήκαν από τις τσέπες του λαού μας. Ο μέσος μισθός μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν κατά 21% χαμηλότερος από αυτό του 2011. Η μερική απασχόληση διπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία. Οι δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια, ενώ για τα νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 40% τα τελευταία χρόνια. Οι απολύσεις μόνο τη χρονιά που πέρασε έφτασαν τα 2,6 εκατομμύρια. Το 20% των οικοκυριών, το χειμώνα που μας πέρασε, δεν μπορούσε να ζεστάνει ούτε το σπίτι του, ενώ 400.000 ήταν οι εντολές διακοπής ρεύματος. Κάθε εβδομάδα καταγράφονται 2 νεκροί από εργατικά δυστυχήματα. Να λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πώς οι λίγοι, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι πολύ φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Να που βρίσκεται ο πλούτος που παράγουν οι πολλοί και θα μπορούσαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, αλλά αυτός πάει στα χέρια των λίγων. Η ανάπτυξή τους όχι μόνο δεν είναι για όλους, αλλά τσακίζει τις ζωές όλων. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Γίνεται φανερό όλο και περισσότερο από την ίδια τη ζωή ότι απέναντι μας έχουμε ένα κράτος εχθρικό, ανίκανο να προστατεύσει τη ζωή του λαού, το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες που έχουμε στον 21ο αιώνα. Από τη μια έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα κάνουν όλα σωστά και για το καλό μας. Τέτοιοι είναι και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι, όπως αποκαλύπτει το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, γνωρίζαν από το 2017 τις μελέτες που είχαν γίνει και το τι θα έφερνε μια πλημμύρα τέτοια στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά δεν κάναν τίποτα. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και πως για τις όποιες ανεπάρκειες και αστοχίες ευθύνεται είτε η φύση, είτε κάποιοι υπάλληλοι του κρατικού μηχανισμού. Από την άλλη, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ να προπαγανδίζουν ότι αυτοί είναι πιο ικανοί να διαχειριστούν φιλολαϊκά αυτό το κράτος, σπέρνοντας για άλλη μια φορά αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη. Αυτό που εννοούν όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, είναι ότι όντως έχουν ένα κράτος ικανό και αποτελεσματικό μόνο για να εξασφαλίζει τα κέρδη των ομίλων, αλλά και για να απορροφά τις λαϊκές αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια, να διαχειρίζεται το κόστος από τις συνέπειες της εγκληματικής τους πολιτικής, που κάνει παρανάλωμα του πυρό στα δικαιώματά μας, που βουλιάζει τις ζωές μας στο βούρκο. Γι' αυτό και εντείνεται τελευταία μια συζήτηση, ακόμη και σε φιλοκυβερνητικά μέσα, για τη χρήσιμη συστημική αντιπολίτευση, που είναι απαραίτητο να αναδιοργανωθεί γρήγορα και να δυναμώσει στην Ελλάδα. Ο λαός μας όμως και ειδικά η νεολαία δεν έχει τίποτα να περιμένει, τίποτα να κερδίσει από την αναστήλωση της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, την αναβάπτισή της, τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όποια και αν προκύψει αύριο, με παλιά υλικά και αντιλαϊκό πρόγραμμα ή τη λεγόμενη αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για χρήσιμους παίκτες του συστήματος, που μάλιστα διαχρονικά, πέρα από τα αντιλαϊκά μέτρα που πέρασαν για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου, κατάφεραν κάτι ακόμη χειρότερο.
κατάφεραν να απογοητεύσουν πολλούς ανθρώπους, προοδευτικούς, αριστερούς, αγωνιστές, πολλούς νέους, να τους στείλουν στο σπίτι τους, να καλλιεργήσουν τη λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν αλλάζει τίποτα, αβαντάροντας έτσι τους καθαρόαιμους και ενισχύοντας τη Νέα Δημοκρατία στη στήριξη του συστήματος και στον εκλογισμό εργατικών, λαϊκών και νεανικών συνειδήσεων. Έτσι εξηγούνται τα όσα αποκαλυπτικά βλέπουν τα μάτια μας λίγο μόλις διάστημα μετά τις εκλογές για τη στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων του συστήματος. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν βγάζουν άχνα για τη μετατροπή των νησιών μας σε αμερικάνικες βάσεις που ψηφίστηκε πρόσφατα, ενώ καλούν τη ΣΥΠΑ να στηρίξουν την Ελλάδα στις επικίνδυνες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, που βάζουν πάνω στο τραπέζι την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού για τη μοιρασιά του ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τι λένε για τις 13 ώρες συνεχόμενης δουλειάς, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών κατά παραγγελία των εργοτών, το κατάπτυστο δηλαδή νόμο που φέρνει, έχει το θράσος και τον φέρνει αυτή τη βδομάδα στη Βουλή για ψήφιση και πρέπει να πάρει μαχητική απάντηση στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της Πέμπτης που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία. Τι λέει η ΠΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ στην ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ? Λέει ότι είναι εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Λέει ότι θα έπρεπε να γίνει απλώς περισσότερη δημόσια διαβούλευση. Και ο δε ΣΥΡΙΖΑ κουβέντα. Αλλά τι να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει λερωμένη τη φωλιά του με τα έργα και τις ημέρες της πρώην Υπουργού Εργασίας, που είναι μάλιστα και υποψήφια της κυρίας Αυτιόλου, που επικυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε το έσχος της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού με απόφαση Υπουργού και ψήφισε διαπεριακούς νόμους. Αυτούς που αν θυμάστε, ο νυν υπουργός Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε τότε: «Φόρεσα την γραβάτα μου και ανυπομονούσα να έρθω στη Βουλή να το ψηφίσω». Όπως και η κούρσα των υποψηφίων στο ΣΥΡΙΖΑ, τι δείχνει? Ότι όλοι προπαγανδίζουν την ικανότητά τους να νικήσουν το Μητσοτάκη στο δικό του γήπεδο. Προσκυνάνε τους στρατηγικούς στόχους της άρχουσας τάξης, τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, υποκλίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, στις επενδυτικές βαθμίδες, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που συντρίβει το εισόδημά μας. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τόση ευκολία συναντάμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε ψηφοδέλτια που στηρίζονται επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στις εκλογές για την τοπική διοίκηση που έχουμε στις 8 Οκτωβρίου, ακόμα και συνδικαλιστές από διαφορετικές παρατάξεις, στοιχισμένους κάτω από τον ίδιο υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ή ακόμη και πρώην υποψήφιους δημάρχους σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα να συμπορεύονται και να είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Βλέπε Δήμο Θεσσαλονίκης. Τόσο μεγάλο χάσμα χωρίς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τις προηγούμενες μέρες όμως, πέρα από τα σκοτάδια, είδαμε ταυτόχρονα και τη λάμψη. Είδαμε τη λάμψη που γεννά η λαϊκή δράση και πρωτοβουλία. Την ώρα που τα κόμματα του συστήματος ήταν απόντα ή εγκληματικά παρόντα στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, ο λαός και η νεολαία, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ και άλλους αγωνιστές στο πλευρό τους, έσωσαν χωριά και περιουσίες. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Τα παραδείγματα πολλά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι εργατικοί, λαϊκοί και νεολαϊστικοί αγώνες αποτέλεσαν μια λάμψη στη μαύρη πραγματικότητα, στο συμβιβασμό και τη μυρολατρεία με τα μεγάλα προβλήματα που είναι απέναντί μας. Τέτοιοι αγώνες όπως ήταν στην Κόσκο, στη Λιφούτ, τα λοιπάσματα και τα πετρέλαια Καβάλας, στη Μαλαματίνα εδώ στην πόλη μας, την αφηγοεπισκευαστική ζώνη, στους οικοδόμους, σε σχολιά και πανεπιστήμια της χώρας,
αλλά και αγώνες μικρότεροι που έχουμε αυτή την περίοδο για την ανάκληση απολύσεων, για την εξασφάλιση της μετακίνησης μαθητών και βέβαια τη συγκλονιστική αλληλεγγύη που φαίνεται μέσα στην ανταπόκριση δεκάδων σωματείων και φορέων της πόλης για να εξασφαλίσουν βασικά είδη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Όλα αυτά έδωσαν και δίνουν ανάσα ανακούφισης, αλλά δείχνουν και ότι μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε να ζήσουμε αλλιώς. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης και διεκδίκησης χρειάζεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Η σημαντική αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές, το γεγονός ότι είμαστε τρίτη δύναμη στην Άλφα Θεσσαλονίκης μετά από χρόνια, είναι ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. Γέμισε αισιοδοξία χιλιάδες λαού. Αυτό το βήμα τώρα μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Στη σημαντική πολιτική μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, που είναι μπροστά μας στις 8 Οκτώβρη, έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί μια ενισχυμένη συσπήρωση εργατικών νεανικών λαϊκών δυνάμεων μέσα από τη στήριξη των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και σε όλους τους δήμους της. Την επόμενη μέρα των εκλογών οι εργαζόμενοι, η νεολαία αυτού του τόπου, θα βρουν απέναντί τους σύσσωμες της παρατάξης Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ και όσους σήμερα αυτοπαρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι. Είναι όλοι τους γνωστοί για τις απόψεις τους και την ιστορία τους. Στοιχίζονται στην ίδια τη λαϊκή κατεύθυνση. Από κοινού θα σηκώνουν το χεράκι τους στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ψηφίζουν αυξήσεις δημοτικών τελών, για παραχωρήσεις φιλέτων σε επιχειρηματικούς ομίλους, για την εμπορευματοποίηση του νερού και της γης, την άναρχη επέκταση φωτοβολταϊκών και αεολικών πάρκων. Από κοινού θα τους κόβεται η μιλιά για τη μετατροπή της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε κόμβο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και σε μαγνήτη κινδύνων για το λαό της περιοχής. Το απέδειξαν και οι εξελίξεις στην Αλεξανδρούπολη. Θα κόβεται η μιλιά τους για απολύσεις εργαζομένων, για εργατικά ατυχήματα, για τους πληστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος. Από κοινού θα καταψηφίζουν τις προτάσεις των Συμβούλων της Λαϊκής Συσπήρωσης για αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά έργα, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης με τον ΟΑΣ και το μετρό στην πόλη μας και το οδικό δίκτυο, για έργα ανάπτυξης υποδομών, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού. Από κοινού θα μας λένε ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται, όπως μας τα λέγανε άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πολύ απλά αυτά τα έργα συγκρούνται με τις ανάγκες των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και με τα κέρδη τους φυσικά. Ας σκεφτούμε λοιπόν, ας σκεφτεί ο λαός της περιοχής μας, όλοι αυτοί μπορούν και θέλουν που προσκυνούν τους επιχειρηματικούς ομίλους να εφαρμόσουν μια φιλολαϊκή πολιτική μέσα από τη διοίκησή τους στην περιφέρεια και στους δήμους. Αυτοί που δεσμεύονται από φανερά και αθέατα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτοί που δεσμεύονται από τις δημοσιονομικές αντοχές και μετράνε τους εργαζόμενους ως κόστος. Που προσκυνούν την ανταποδοτικότητα, τα χαράτσια και δεν διεκδικούν το παραμικρό για το λαό τους από το κράτος. Που μετρά την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία ως εμπόρευμα. Μπορούν και θέλουν να εφαρμόσουν μια φιλολαϊκή πολιτική όλοι αυτοί που λένε κουβέντα για τα σοβαρά ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειάς μας. Για το ότι η χρηματοδότηση των σχολείων μας από το κράτος έχει μειωθεί κατά 70% μέσα σε μια δεκαετία. Ότι τα σχολεία ξεκίνησαν και ακόμη δεν έχουν προσληφθεί όσοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή. Ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη μεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία. Ότι οι υπάλληλοι των Δήμων δεν φτάνουν ούτε για τις στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης και επισκευές στα σχολεία, την ώρα που τα 2/3 των σχολείων μας στη Θεσσαλονίκη έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη και πολλά είναι ευάλωτα έναντι ενός σεισμού.
ότι στην πόλη μας μόνο 3 μονάδες εντατικής νεογνώ καλύπτουν, υπάρχουν για να καλύψουν όλη την κεντρική και δυτική Μακεδονία. Μόλις 10 είναι οι κλίνες μεθέδων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ότι το Ιπποκράτειο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, έχει σχεδόν τις μισές οργανικές θέσεις κενές, και το Θεαγένειο, το μόνο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, είναι κενές οι 200 θέσεις εργαζομένων. Ότι οι αναισθησιολόγοι στη Θεσσαλονίκη καλύπτουν μόνο το 25% των αναγκών όλης της πόλης. Για να μην βιάσουμε όλες τις πονεμένες ιστορίες των αστικών συγκοινωνιών και του μετρό, το οποίο περιμένουμε 17 χρόνια, το έχουμε χρυσοπληρώσει με πάνω από 1 δισεκατομμύριο στις εταιρείες και τώρα μας λένε ότι θα πάρει κι άλλη αναβολή και θα δοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 24 για την ανάπλαση της ΔΕΘ, για τα έργα πολιτικής προστασίας, τους ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου, που η Θεσσαλονίκη αποτελείται μόλις το 4% της είναι πράσινο στην πόλη. Αλλά και να ήθελα αναλήθεια μπορούν όταν βλέπεις δημάρχους να μοιράζουν κουλούρια στους τουρίστες και ο πιο καλόπιστος χάνει όποια ελπίδα έχει. Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Εμείς τους απαντάμε όμως ότι όλα αυτά γίνονται όταν έχεις κριτήριο της ανάγκης των πολλών, όταν έχεις κριτήριο τη ζωή του λαού και είσαι αποφασισμένος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα των λίγων. Μόνοι τους λοιπόν με τους επιχειρηματίες τους και όλοι μας εμείς με το λαό και στις εκλογές για την τοπική διοίκηση. Γι' αυτό... Γι' αυτό πρέπει να εκλεγούν πολύ περισσότεροι αγωνιστές μέσα στα δημοτικά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Περισσότεροι κομμουνιστές σημαίνει λιγότεροι απολογητές της κυβερνητικής πολιτικής. Σημαίνει λιγότεροι ανεύθυνοι και εκπρόσωποι του πάμε και όπου βγει. Αγαπητοί φίλοι και φίλες συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το ΚΚΕ σας μιλάει με υπευθυνότητα και με μαχητική αισιοδοξία. Ναι! Είναι αλήθεια ότι το πιο βαθύ σκοτάδι βρίσκεται μπροστά μας. Είναι η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και την περιοριστική νομισματική πολιτική. Είναι τα νέα πλήγματα που θα δεχτεί το πραγματικό εισόδημα της εργατικής λαϊκής οικογένειας από την τεράστια ακρίβεια των τροφίμων, από τις υψηλές τιμές των ενηλικίων, το φόρτωμα του κόστου της πράξης της μετάβασης, αλλά και των νέων δανείων που επιδιώκει να λάβει η κυβέρνηση. Τα νέα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που θα βγουν από τη βαριά φορολογία του λαού, από το ψηφιακό κυνήγι των αυταπασχολούμενων και τον περιορισμό των κρατικών δαπανών για κοινωνική πολιτική. Είναι μπροστά μας η επέκταση κι άλλο των ευέλικτων ελαστικών μορφών εργασίας και η αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπως το βεβαιώνει και ο καινούριος νόμος που φέρνουν για ψήφιση. Είναι μπροστά μας η κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου μεταξύ των υπεριαλιστικών κέντρων, με πρωταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Μέσα σε αυτό το κουβάρι των ενδοϊπεριαλιστικών αντιθέσεων που οξύνονται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει στο ίδιο μότο, όπως και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες επίσης της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ κλπ. Επιλέγει το πιο επικίνδυνο για το λαό δρόμο, αυτό του σημεοφόρου στα πολεμικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Η δημιουργία αμερικάνικων βάσεων στα νησιά, η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε Σούδα του Βορρά, όπως προκλητικά την αποκαλούν, η αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, η προώθηση της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών της χώρας και οι επικίνδυνες διευθετήσεις για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και για το Κυπριακό. Όλα αυτά είναι μπροστά μας, ναι, όμως είναι επίσης αλήθεια ότι, όπως λέει και ο ποιητής μας, τα σκοτάδια μπορούν να γίνουν λάμψη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ
θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, όπως κάνουν όλα τα χρόνια, για να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, να παλέψουμε για πενθήμερο 7ωρο 35ωρο, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε μαζικά όλη την Πέμπτη στην απεργία, να φροντοφωνάξουμε ενάντια σε αυτό το έκτρωμα που φέρνουν. Θα παλέψουμε για να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για να φορολογηθεί επιτέλους το μεγάλο κεφάλαιο και να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, στους βιομήχανους και στους άλλους, για να αποτρέψουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν καθολική και ποιοτική υγεία για το λαό και για τα παιδιά του, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ασθενοφόρων και σύγχρονου εξοπλισμού, κέντρα υγείας και πρωτοβάθμια φροντίδα σε κάθε δήμο και γειτονιά, για παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με ευθύνη του κράτους και όχι με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Θα παλέψουμε για να έχουν οι μαθητές δωρεάν δημόσια και ποιοτική παιδεία, ένα σχολείο που θα μορφώνει και θα αναπτύσσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, θα καλλιεργεί κριτική σκέψη και θα δίνει εφόδια ζωής στους μαθητές, ό,τι δρόμο και αν επιλέξουν να ακολουθήσουν στη ζωή. Και φυσικά ένα σχολείο που θα είναι ασφαλές και σύγχρονο, για να έχουν οι φοιτητές σύγχρονη ασφαλή φοιτητική στέγη, για 400 ευρώ μηνιαίο στεγαστικό επίδομα, χωρίς ακαδημαϊκά και άλλα κριτήρια, δωμάτιο στην εστία ή αξιοποιώντας άλλα δημόσια κτίρια για να γίνουν εστίες με ευθύνη του κράτους, για να έχουν οι φοιτητές πτυχία με επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα, να ακυρωθούν τα σχέδια για παράκαμψη του άρθρου 16 και ίδρυση παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστήμιων στην Ελλάδα, για την προστασία του περιβάλλοντος από την πράσινη και μαύρη επιχειρηματική δράση που θεωρεί την προστασία της ζωής κόστος, για να μην γεγόμαστε τα καλοκαίρια, να μην πνιγόμαστε το φθινόπωρο και το χειμώνα, για να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές και να μην ξαναζήσουμε νέα Τέμπη, νέους Θεσσαλικούς κάμπους και εδώ στην περιοχή μας και πανελλαδικά. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, γιατί υπάρχει πραγματικά άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος με το λαό στο τιμόνι της εξουσίας, με τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Μια εξουσία όπου το κράτος θα είναι η μέρα με τη νύχτα με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Στηριγμένο στην κοινωνική ιδιοκτησία, αυτό το εργατικό λαϊκό κράτος θα είναι ικανό να πρωταγωνιστήσει στην οργάνωση και τη διεύθυνση της παραγωγής προς όφελος των πολλών. Θα αναπτύξει σε όλη του την κλίμακα την πρόληψη μέσω ενός κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, το καθορισμό των σύγχρονων αναγκών με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας, με βάση δηλαδή την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, την τεράστια παραγωγικότητα της εργασίας, τις τεράστιες αναξιοποιητές δυνατότητες της χώρας αλλά και της περιφερειάς μας, που ξεχωρίζει σε κλάδους όπως τη βιομηχανία μεταποίησης και την αγροτική παραγωγή. Σε ένα τέτοιο κράτος, το πιστεύουμε ακράδαντα, θα προκύψουν λαογέννητοι θεσμοί, θεσμοί εργατικού λαϊκού ελέγχου, με ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, στη λήψη, στον έλεγχο και στην υλοποίηση των αποφάσεων, με κριτήριο πάλι τα συμφέροντα των πολλών, με τους δικούς τους αιρετούς και άμεσα ανακλητούς αντιπροσώπους. Η δημοκρατία και η ελευθερία σε αυτό το κράτος αποκτούν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Και αυτό γιατί θα
καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γιατί πάλι να στηρίζεται η κοινωνική ζωή σε καταναγκασμούς και σε ανισότιμες σχέσεις. Γιατί θα απαλλαχθεί η κοινωνία από μια σειρά σκοταδιστικές, ανορθολογικές και αντιδραστικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Για μια τέτοια κοινωνία, λοιπόν, όπου θα εξασφαλίζεται για τον νέο άνθρωπο η αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, η υγεία, η φυσική αγωγή και η άθληση, η πρόσβαση στον πολιτισμό και την τέχνη, το δικαίωμα στις φθηνές διακοπές για όλο το λαό και την αναψυχή, η ειρήνη και η φιλία με τους άλλους λαούς, στη βάση αμοιβαία υποφελών σχέσεων. Για αυτή την κοινωνία παλεύουμε καθημερινά το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είμαστε πεισμένοι ότι οι συσχετισμοί μπορούν να αλλάξουν μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους μόρφωσης, εκεί που ζει και αναπνέει ο λαός και η νεολαία. Με ισχυρό κουκουέ μπορούμε να φτιάξουμε το αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή πολιτική. Το μόνο αντίβαρο για τις ζωές και τις ανάγκες μας απέναντι στα κέρδη των λίγων και όλων των άλλων που τους υπηρετούν κομμάτων. Απευθύνουμε λοιπόν πλατή κάλεσμα από το φεστιβάλ μας εδώ στη Θεσσαλονίκη σε όλους σας με ανοιχτή καρδιά, με θάρρος και με καθαρό μέτωπο και σας λέμε ελάτε μαζί μας με το κουκουέ και την ΚΝΕ για να λιώσουμε τον βαρύ αγέρα του αρνητικού συσχετισμού που μοιάζει με μολύβι. Γιατί αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψης. Λοιπόν, με το κουκουέ και την ΚΝΕ μπορούν να γίνουν τα σκοτάδια λάμψης. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες σε όλους και όλες. Αγαπητοί φίλοι, φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε στο βήμα τους υποψήφιους μας αγωνιστές με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι ο Σωτήρης Αβραμόπουλος, υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ο Βασίλης Τομπουλίδης, υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Θανάσης Κοκονάς, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ο Μάριος Παλάντζας, στο Δήμο Παύλου Μελά που μας φιλοξενεί. Η Αναστασία Πικυλίδου, στο Δήμο Καλαμαριάς. Ο Αλέξης Γουζόπουλος, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Η Ελένη Τσιτσιρούδη, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ο Οδυσσέας Τζαμάλ Μάιτα, στο Δήμο Πηλέας Φορτιάτη. Ο Άγγελος Θέμελης, στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ο Φάνης Καρκατζούνης, στο Δήμο Θέρμης. Η Λίνα Χατζικυριάκου, στο Δήμο Δέλτα. Ο Παναγιώτης Μαρκίδης, στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Φίλιππος Γεωργουδάκης, στο Δήμο Λακαδά. Η Βάσο Πολυζωήτου, στο Δήμο Πόλτης. Και ο Κοσμάς Στεφανίδης, στο Δήμο Θερμαϊκού. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε στις 8 Οκτώβρη λαϊκή συσπήρωση για να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές, κομμουνιστές στα δημοτικά συμβούλια και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή διασκέδαση στο επόμενο της